ο Χρήστος Σπύρτζη, ο οποίος είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Και είσαι στένα από τα πρόσωπα των ημερών λόγω των αδειών αλλά και των έργων. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως, λέω εγώ, από τις άδειες και όλα αυτά που ακούγονται. Εσείς είσαστε ευχαριστημένος. Η κυβέρνηση είναι πολύ ευχαριστημένη με τα λεφτά που μπόρεσε να βγάλει τέλος πάντων από τις άδειες. Το πρώτο που θέλουμε να ρωτήσουμε είναι, θα τα πάρετε αυτά τα λεφτά, θα τα πάρει το κράτος? Εάν δεν τα πάρει το κράτος, αυτός που δεν τα δώσει δεν θα έχει άδεια. Δεν θα έχει άδεια. Θα χάσει την άδεια του, είναι προφανές. Αλλά καλό θα ήταν να προβληματιστούμε σε σχέση με όλα αυτά που ακούμε. Γιατί τόσα χρόνια δεν γινόταν αυτός ο διαγωνισμός. Έστω και με άλλο τρόπο. Γιατί, όπως γνωρίζετε, δύο ακόμη φορές είχε προβλεφθεί και είχε ξεκινήσει η διαδικασία για να γίνει ο διαγωνισμός από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ακυρώθηκε. Το ποσό μας δείχνει πάρα πολλά πράγματα και η αιμονή της Νέας Δημοκρατίας ακόμη και σήμερα μετά το διαγωνισμό ότι είναι παράνομος αυτός ο διαγωνισμός, αντισυνταγματικός, θα τον ακυρώσει ή θα κάνει νέο διαγωνισμό, δεν ξέρω τι άλλο σκέφτονται να κάνουν, μας δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Ποιος υπερασπίζεται τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και ποιος υπερασπίζεται συμφέροντα πολύ συγκεκριμένων εταιριών και ανθρώπων στη χώρα μας. Καλά, περιμένουμε για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κύριε Υπουργέ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και το δικαστικό σώμα κάνει ανεξάρτητα και ανεπηρέαστα τη δουλειά του. Προφανώς δεν έχει καμία δουλειά ούτε η κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση να πει στο ΣΤΕ τι απόφαση θα βγάλει, πότε θα τη βγάλει ή σε οποιοδήποτε δικαστικό δικαστήριο και ποια θα είναι αυτή η απόφαση. Μέχρι τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει βγάλει δύο αποφάσεις για τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν κατατεθεί και η κατεύθυνση που δείχνει είναι άλλη από αυτές τις αποφάσεις, όχι αυτή που λέει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, γιατί είχαν απορρίψει τα ασφαλιστικά, θέλετε να πείτε. Βέβαια, και έχουμε και συγκεκριμένο σκεπτικό. Τώρα, υπάρχει μεγάλη αναταραχή το τι θα γίνει με τους τηλεοπτικούς σταθμούς οι οποίοι δεν αδειοδοτήθηκαν και λειτουργούν κανονικά. Είναι η συγκεκριμένη περίπτωση του Α και του Σταρ. Εκεί τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες? Και έχετε πει ότι θα πέσει μαύρο μετά από 90-87 μέρες και αν δεν το ρίξει η DJ θα το κάνει το κράτος, τέλος πάντων. Δεν έχω πει αυτό. Α, δεν έχετε πει αυτό. Αυτό διαβάζω εγώ στα. Ναι. Καταρχάς, δεν είπαμε πουθενά ότι θα πέσει μαύρο. Θα κλείσουνε. Καλά, η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε ότι είναι σαν τα αυθαίρετα μέσα σε δασική έκταση. Δεν είναι. Άρα... Έχουν άδεια. Σας ρωτάω. Είχανε προσωρινή άδεια. Είναι μια περίπτωση σαν την ΕΡΤ. Ας πούμε, θα πέσει ένα αντίστοιχο μαύρο, όπως λέτε, σαν και αυτό που έπεσε εδώ. Άρα τι θα συμβεί με αυτό? Εδώ στον χώρο που είμαστε δηλαδή. Ναι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εμείς το ξέρουμε πολύ καλά. Ναι. Ναι. Απλώς όμως το θέμα είναι θα χάσουν τη δουλειά τους αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, αυτό δεν θα μας ενδιαφέρει εμάς. Δεν θα χάσει κανείς τη δουλειά του. Και να σας εξηγήσω γιατί. Μέχρι τώρα, εκτός από τα δημόσια, από την ΕΡΤ δηλαδή κανάλια, είχαμε 6 ιδιωτικά κανάλια παράνομα. Και πολλά άλλα. Καλά, πώς ήταν παράνομα? Προσωρινή άδεια ήταν, κύριε Υπουργέ. Ανανεούμενη προσωρινή άδεια ήταν. Ανανεούμενη προσωρινή άδεια. Μ' αρέσει αυτό. Αυτό δεν γίνονταν κάθε τέλος του χρόνου. Μ' αρέσει αυτό, έτσι είναι πολύ κομψή διατύπωση. Είχαμε λοιπόν 6 πανελλαδικά κανάλια με προσωρινή άδεια που ανανεώταν κάθε χρόνο 31/12, ναι, μαζί με τη Βασιλόπιτα δηλαδή, λίγο πριν. Ναι. Δηλαδή η μέρημνα του εκάστοτε υπουργού ήταν να πριν κατεβάσει το διακόπτη για να πει νέα χρονιά, έτσι να ανανεώσει και τις άδειες. Είναι λογικό αυτό που λέτε. Και όχι, εσείς δεν το κάνατε πέρσι, κύριε Σπίρτζη? Όχι. Και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν το έκανε, δεν ανανέωσε τις άδειες? Όχι. Πώς λέτε? Όχι. Όχι. Δεν τις ανανέωσε. Νομίζω πάντως έκανε... ότι και η αντιπολίτευση και όλη η αντιπολίτευση λέει ότι σωστά έπρεπε να μπει μία τάξη σε αυτή την αναρχία των καναλιών. Τι εννοούν τάξη? Όταν λέμε τάξη, τι εννοούμε? Τάξη εννοούμε να γίνει μία διαγωνιστική διαδικασία, ναι, σαν και αυτή που έγινε. Και προφανώς μετά τη διαγωνιστική διαδικασία κάποιοι θα έχουν άδεια και θα λειτουργούν, κάποιοι δεν θα έχουν άδεια και θα σταματήσουν τη λειτουργία τους. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις δραστηριότητες που υπάρχουν σε ευρωπαϊκές χώρες ή στον πολιτισμένο κόσμο και δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
Άρα οι δύο τηλεοπτικοί σταθμοί πρέπει να σταματήσουν να εκπέμπουν. Ας πούμε, το ίδιο σκεπτικό θα πρέπει τα παράνομα ξενοδοχεία, ιατρία ή οτιδήποτε άλλο να συνεχίσουν να λειτουργούν για να μην πάει μια κακή κυβέρνηση, ένας κακός ελεκτικός μηχανισμός και κλείσει ένα ιατρείο που δεν έχει γιατρός. Ή ένα ιατρικό κέντρο που δεν έχει γιατρός. Δεν είναι έτσι. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτούς τους ανθρώπους που θα χάσουν τη δουλειά τους. Ακούστε, ο χώρος αυτός είναι ένας από τους χώρους που έχει πληγεί πάρα πολύ, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Πολύ, 40%. Ωραία. Να δούμε λοιπόν τι επικρατούσε στα 6 κανάλια που υπήρχαν. Για να αιτιολογήσω τη δική μου άποψη, δεν θα χαθεί ούτε μία θέση εργασίας. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό όμως. Εδώ πέρα έχουμε την περίπτωση του Μέγκα που είναι μια διαφορετική περίπτωση, γιατί μας λέει για τα 6 κανάλια. Έχουμε τώρα 4, εκ των οποίων τα 2 είναι αυτά τα οποία είχαν τις προσωρινές άδειες. Εγώ θέλω στο λογαριασμό να βάλουμε και τα 6 κανάλια. Ναι, όμως το Μέγκα είναι μια άλλη περίπτωση. Ναι, όχι, γιατί εκεί υπάρχει ευθύνη των μετόχων, τι έχουν κάνει και τι δεν έχουν πράξει. Και στα υπόλοιπα. Εδώ τώρα λειτουργούσαν κανονικά. Και στα υπόλοιπα. Και ο Α και το Στάρι. Ιδίως αυτά που μείναν απ' έξω και τηλεθέαση είχαν και πληρώναν τους εργαζομένους. Δηλαδή ήταν 2 από τα κανάλια που λειτουργούσαν και μια το, χαρά. Και το Μέγκα δεν είχε τηλεθέαση. Είναι άλλη περίπτωση όμως το Μέγκα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τις θέσεις εργασίας. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι για τα 2 κανάλια που λειτουργούσαν και δεν πήραν άδεια, σε αντίθεση με άλλα που πήραν άδεια, ότι έδειξαν όλο αυτόν τον καιρό μία ευπρέπεια και μία στάση που δεν συνάδει με άλλα κανάλια και με τη στάση άλλων καναλιών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό επίσης και πήραν άδεια. Και αυτό είναι προς τιμή τους. Τώρα με τους εργαζόμενους. Είχαμε 6 κανάλια πανελλαδικά. Το ένα από αυτά είχε 12 δημοσιογράφους. Πανελλαδικό κανάλι. Τα υπόλοιπα, αν θυμάμαι καλά, ή κάποια από τα υπόλοιπα, γιατί δεν πρέπει να είμαστε ισοπεδωτικοί για κανέναν, είχαν κάποια χαρακτηριστικά λειτουργίες που μόνο μεγάλα πανελλαδικά κανάλια δεν μπορεί να τα πει κανείς. Αν θυμάμαι καλά, πρόσφατα ο Νίκος ο Παπάς δήλωσε ότι θα αναζητηθεί ευθύνες, θα γίνουν οι αντίστοιχες νομικές κινήσεις, γιατί ένα κανάλι έκλειψε το σήμα και την εικόνα της ΕΡΤ. Ναι, το 15 Αύγουστο. Το 15 Αύγουστο. Ναι. Αν λοιπόν αυτή είναι η λειτουργία των πανελλαδικών καναλιών, δηλαδή να κλέβουν την εικόνα της ΕΡΤ, προφανώς δεν μιλάμε για 6 ή για 4 ή για 2 ή για όσα θέλετε τηλεοπτικά κανάλια με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας οι οποίες θα χαθούν. Έχουμε ένα νέο τηλεοπτικό τοπίο, έχουμε ένα νέο νόμο που πρέπει να ισχύσει και θα ήθελα να σας διαβάσω ακριβώς τι προβλέπει για τα νέα κανάλια νόμος. Λέει ότι το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος Εθνικής Ευέλειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου περιλαμβάνει α. 3 καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων συνολικής ημερήσιας διάρκειας τουλάχιστον 90 λεπτών. Υπάρχει σήμερα αυτό? Δεν υπάρχει καν το πρωτότυπο. Όχι το 90 λεπτών και σε διαφορετικές ζώνες. Εννοείται ότι αυτά είναι κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά που βάζει. Αυτά είναι κάποια χαρακτηριστικά που βάζει ο νέος νόμος. Ναι. Συνεχίζει. Καλά, κοιτάξτε, υπάρχουν τα δελτία ειδήσεων, υπάρχουν και μάλιστα τα κεντρικά είναι και καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα. Δελτίο ειδήσεων μπορεί να υπάρχει, πρωτότυπο δεν υπάρχει, δημοσιογράφους δεν έχεις πανελλαδικά αν έχεις αυτά τα κανάλια, εικόνα δεν έχεις από που υπάρχει κάποιο συμβάν για να το καλύψει. Και γι' αυτό και θα δουλεύουν τόσοι δημοσιογράφοι και αυτός τεχνικοί. Και αυτός είναι και ο λόγος που κατά τη γνώμη μου οι 400 θέσεις που προβλέπονται κατ' ελάχιστο στο νέο νόμο θα υπερκαλυφθούν. Θα υπερκαλυφθούν γιατί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των νέων καναλιών είναι τέτοια που απαιτούν πολύ μεγαλύτερο αριθμό τεχνικού προσωπικού, που απαιτούν πολύ περισσότερους δημοσιογράφους, που απαιτούν επιτέλους τα τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, γενικού περιεχομένου, να είναι πραγματικά τηλεοπτικά κανάλια και όχι να αντιγράφει ή να κλέβει δουλειά ο ένας από τον άλλο. Άρα, εικάζεται. Με συγχωρείτε, έτσι να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Εγώ θέλω να δω όμως το εξής. Όταν περάσαμε το νέο νόμο, αλλά και στη συνέχεια, και αυτά τα κανάλια μαζί με αυτά που πήραν άδεια και υπήρχαν, και η Νέα Δημοκρατία μας εγκαλούσε γιατί βάλαμε ελάχιστο αριθμό εργαζομένων. Σήμερα προτείνουν να τον αυξήσουμε αυτόν τον αριθμό, δεν έχουμε πρόβλημα εμείς.
Αν πιστεύουν ότι πρέπει να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας με το νέο τηλεοπτικό τοπίο, περιμένουμε όσα κανάλια έχουν πάρει άδεια και λειτουργούσαν και είναι πολύ ανήσυχοι σήμερα που θα χαθούν αυτές τις θέσεις εργασίας, να ανεβάσουμε τον ελάχιστο αριθμό εργαζόμενων. Εσείς εικάζετε ότι θα απορροφήσουν δηλαδή, τους εργαζόμενους από τα κανάλια Βεβαίως. Που θα σταματήσουν να εκπέμπουν. Εικάζετε. Βεβαίως. Και εμείς το λέμε ότι μάλλον έτσι θα γίνει, αλλά μπορεί να πάρουν, δεν ξέρω, από τη... Από αλλού ανθρώπους ή από το 40% ένας εκ των δύο που δεν έχουν κανάλι, έχουν εφημερίδα, έχει ραδιόφωνο, έχει δική του συντακτική ομάδα. Δηλαδή θα αξιοποιήσει προφανώς ο άνθρωπος την ομάδα που εμπιστεύεται. Άλλο αυτό, τρόπο λοιπόν, έχετε να διασφαλίσετε αυτούς τους ανθρώπους που θα χάσουν πέρα από την εικασία ότι μάλλον θα απορροφηθούν και ίσως. Ή είναι πρόταση αυτό για τις θεματικές άδειες. Δεν είναι καμία πρόταση. Ο νόμος δεν είναι πρόταση. Ο νόμος είναι νόμος. Όχι, όχι. Άλλο σας ρωτάω. Ο νόμος λέει. Επειδή ακούστηκε ότι μπορεί να υπάρχει διέξοδος η θεματική άδεια. Θα σας πω. Ο νόμος λέει, έχω κατ' ελάχιστον 400 εργαζόμενους στο νέο τηλεοπτικό τοπίο ναι. Και μάλιστα έχει συγκεκριμένο αριθμό για τα περιφερειακά κατανομή, ναι, ναι. Επίσης, που είναι ένα σημείο που δεν το έχει μετρήσει κανείς ποτέ. Γιατί στα περιφερειακά κανάλια, αν είχαμε μια στριβλή κατάσταση στα πανελλαδικά, αντίστοιχη είχαμε και στα περιφερειακά. Επομένως, αν πάμε σε μια άλλη λογική, όπως αυτή που περιγράφεται στο νέο νόμο, δηλαδή θα έχουμε μητρώα για τους εργαζόμενους, έχουμε συγκεκριμένο αριθμό δημοσιογράφων και συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι προφανές ότι θα αυξηθούν. Επαναλαμβάνω όμως και ρωτάω, να αυξήσουμε τις ελάχιστες θέσεις εργασίας για κάθε τηλεοπτικό σταθμό. Το αποδέχεται αυτό η Νέα Δημοκρατία, ο Sky που ανησυχεί κιόλας και τα υπόλοιπα κανάλια που έχουν άδεια. Ώστε να απορροφηθούν οι εργαζόμενοι. Ναι, ώστε να απορροφηθούν. Εμείς είμαστε στη διάθεσή τους. Το δεύτερο είναι ότι ο στόχος ο δικός μας είναι πάρα πολύ σύντομα να ξεπεράσουμε και να ολοκληρώσουμε τη δουλειά που έχουμε σε σχέση με την αθλειότητα που υπήρχε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ελάχιστες προδιαγραφές και στο ραδιόφωνο. Μιλάτε τώρα για ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γιατί τώρα μέχρι για σήμερα θα δοθούν άδειες και για οικονομικά. Και ελάχιστα χαρακτηριστικά λειτουργίας. Ναι. Σήμερα υπάρχουν ραδιόφωνα που είναι ραδιόφωνα κασετόφωνο. Δεν είναι ραδιόφωνο. Άρα θα δοθούν ναι. άδειες και για τα ραδιόφωνα και. Βέβαια, το έχουμε πει. Έχουμε δώσει ήδη σε ενός του ραδιοφώνου τον νέο χάρτη συχνοτήρων του ραδιοφώνου. Έχουμε θέσει συγκεκριμένα ζητήματα και εκεί υπάρχει ένας διάλογος που θα διατυπωθούν οι απόψεις των συλλόγων αυτών που και εκεί θα μπουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα ναι. για τους εργαζόμενους και για όλους. Κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, γιατί θέλουμε να μπούμε και σε άλλα θέματα που έχετε στο χαρτοφυλάκιό σας. Σε 87 μέρες, σε 87 μέρες είναι υποχρεωμένος ο Α και το Σταρ να σταματήσουν εκπομπή μέσω DJ. Τι γίνεται αν η DJ δεν σταματήσει την εκπομπή τους? Η DJ, αν δεν σταματήσει την εκπομπή τους και αν δεν κάνει σωστά τη δουλειά της, όπως δεν την έκανε και στο παρελθόν, θα έχει τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος και το νόμο της DJ και το διαγωνισμό της DJ τον έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση και τον όρισε. Δεν το κάναμε εμείς. Και μια και λέτε για την DJ, να συγκρίνουμε μερικά πράγματα. Στην DJ με το διαγωνισμό που έγινε και πήρε όλες τις τηλεοπτικές συχνότητες ναι. και των πανελλαδικών καναλιών και των περιφερειακών καναλιών, να θυμίσω ότι είχαμε μόνο έναν υποψηφίο, όπως συνήθιζε η Νέα Δημοκρατία. Ο ένας υποψήφιος αυτός στην DJ είχε 6 μετόχους και έχει 6 μετόχους. Πού είναι τα κανάλια? Τα 6 κανάλια. Ναι. Και θυμόμαστε ότι έκλεισε και η ΕΡΤ λίγο πριν γίνουν όλα αυτά. Έκλεισε η ΕΡΤ λίγο πριν και όλο αυτό μαζί με τις συχνότητες για τα περιφερειακά κανάλια τα κέρδισε εντός εισαγωγικών σε ένα διαγωνισμό έναντι 18 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι σαν να έχει κανείς το χωράφι και να το παίρνει 18 εκατομμύρια. Σήμερα που έχουμε πλέον το διαγωνισμό για τα 4 τηλεοπτικά κανάλια, μέσος όρος το κάθε κανάλι για να έχει την άδεια, όχι για να χειρίζεται ναι. ένα σπάνιο δημόσιο πόρο όπως οι συχνότητες, έδωσαν πάνω από 60 εκατομμύρια. Δεν σας φαίνεται λίγο παράξενο? Δηλαδή, για κάθε δέντρο που θα πάρει άδεια κάποιος να φυτέψει στο χωράφι που νοικιάζει, δίνει τριπλάσια λεφτά από ό,τι δίνει σε όλο το χωράφι. Σας προβληματίζει αυτό? Ναι. Και μέσα σε αυτά τα... Εγώ σας ρωτάω, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνετε αν ναι. η DJ, γιατί είπατε, δύο εκ των αυτό μετόχων της DJ είναι ο Α και το Σταρ. Τι θα γίνει αν δεν διακόψει την εκπομπή? Συγγνώμη, ο τρίτος είναι το Μέγα, ναι. ο τέταρτος είναι ο Sky,
Ο πέμπτος είναι ο Αντένα και ο έκτος είμαι και το Παγκόσμιο. Θα παρέμβει η πολιτεία άμα δεν το κλείσει. Δεν θα παρέμβει. Έχει και ρυθμιστικές αρχές ανεξάρτητες, αν θυμάμαι καλά, οι οποίες επιβλέπουν την TGA και πρέπει και αυτές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους σύμφωνα με τον νόμο. Δεν είναι... Οπότε εσείς δεν θέλετε να πείτε θα πέσει μαύρο γιατί παραπέμπει και αλλού και, όχι, όχι. Και δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις. Κυρία Κατσίμη. Αλλά θα... Οι υπέρμαχοι των ανεξάρτητων αρχών. Δεν είμαι εγώ μέσα σε αυτούς. Αλλά οι υπέρμαχοι των ανεξάρτητων αρχών πιστεύουν ότι πρέπει οι ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές να έχουν μια λειτουργία έξω από τα κόμματα, την κυβέρνηση κτλ. Γι' αυτό υπάρχουν. Η ευθύνη για την TGA είναι στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που έκανε και αυτό το διαγωνισμό. Τον τόσο διαφανή και τον τόσο βλέπουμε το αποτελέσμα εδώ τώρα. 18 με 246. Αυτή λοιπόν η ρυθμιστική ανεξάρτητη αρχή πρέπει να ασκήσει και τις αρμοδιότητες που έχει. Τις ασκεί σε κάθε ραδιοφωνικό σταθμό που υπάρχει ανά την Ελλάδα γιατί έχει ένα πρόβλημα. Τις ασκεί σε τηλεοπτικούς περιφερειακούς σταθμούς αν δεν την πληρώνουν. Είναι δυνατόν μια τόσο υπεύθυνη εταιρεία και μια, για την DGA και μια τόσο υπεύθυνη ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή να αφήσει μη αδειοδοτημένους σταθμούς να συνεχίσουν να εκπέμπουν. Μάλιστα. Εγώ θέλω πριν περάσουμε στους οδικούς άξονες και όλα αυτά, τα ωραία και τα δημόσια έργα, σε σχέση με τη διαπλοκή, να πούμε πέντε πράγματα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι θέλει να χτυπήσει τη διαπλοκή. Προς το παρόν βλέπουμε ότι πραγματικά έβαλε λεφτά στα ταμεία, αλλά η διαπλοκή πώς θα χτυπηθεί όταν βλέπουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν. Σε τι συνίσταται, κυρία Κατσίμη? Μισό λεπτό η διαπλοκή, αν γίνεται να ολοκληρώσω. Ναι, ναι. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που πήραν κανάλια είναι γνωστοί ολιγάρχες, κάποιοι καινούργοι, κάποιοι παλιοί. Και είναι και κάποιοι άνθρωποι όπως ο κύριος Καλαγρίτσας που σας έχουν και εσάς προσωπικά αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ. Σας έχουν κατηγορήσει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει και δημόσια έργα. Αυτό δεν είναι διαπλοκή. Δηλαδή να πει ότι κάποιος ο οποίος παίρνει δημόσια έργα έχει και ένα κανάλι. Να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Δεν θέλω να πω στο θέμα της κουμπαριάς εγώ, γιατί δεν πειράζει. Δικαίωμά σας είναι να είναι κουμπάρος σας, του κύριου Καμένου κουμπάρου. Δεν υπάρχει ευθύνη σε αυτό. Ναι, δεν είναι ποινικό. Υπάρχει ευθύνη στο ένας. Αλλά το θέμα της εργολαβίας. Να δούμε σε τι συνίσταται διαπλοκή, έτσι για να μην πετιέται όπως πετιέται μέχρι σήμερα η λάσπη στον ανεμιστήρα. Αυτό που είναι και ηθικά μεμπτό και όχι μόνο ηθικά αλλά και νομικά είναι να συγχαίεις τις όποιες σχέσεις υπάρχουν, είτε είναι αυτές πολιτικές σχέσεις, είτε είναι προσωπικές σχέσεις, είτε οτιδήποτε άλλο, σε σχέση με την υπηρεσία στο ελληνικό δημόσιο και την προστασία του δημόσιου φέροντος. Εδώ βλέπουμε ότι υπήρχαν κάποιοι επιχειρηματίες και ενδιαφέρθηκαν και κάποιοι πρόσθετα για να πάρουν την άδεια για τηλεοπτικό σταθμό. Όλα αυτά τα χρόνια αυτή η ιδιότυπη ολιγαρχία που υπήρχε στη χώρα δεν είχε δώσει ένα ευρώ για να έχει άδεια λειτουργίας. Είχε δώσει 18 εκατομμύρια για να έχει όλες τις τηλεοπτικές συχνότητες και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του και κάθε 31 δωδεκάτου ο αρμόδιος υπουργός ανανέωνε τις προσωρινές άδειες και δεν είχαν καταλογιστεί και τα χρήματα που όφιλε να δώσουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί από τις διαφημίσεις. Αυτό είναι διαπλοκή. Ναι, αλλά διαπλοκή. Το να παίρνεις μια στιγμή. Και να στηρίζεις κάποιον για να παίρνεις έργα. Ναι, ναι, βεβαίως. Και αυτό κι αν είναι διαπλοκή. Αυτό είναι ακόμη χειρότερη διαπλοκή. Λοιπόν, όταν λοιπόν κάνεις έναν διαφανέστατο διαγωνισμό και παίρνεις από μηδέν 246 εκατομμύρια και ξεπερνάς βέβαια κατά πολύ τα 18 που είναι όλες τις τηλεοπτικές συχνότητες, δεν λέγεται διαπλοκή. Πάμε στα έργα. Στα έργα και πάμε και στη συγκεκριμένη εταιρεία του κύριου Καλογρίτσα για να... του πατέρα έτσι, όχι του ιού. Ναι, του πατέρα. Ναι. Πάμε ο πατέρας κάτι. Για να δούμε για τα δημόσια έργα που παίρνει. Ναι. Είχαμε μια καταγγελία ότι δεν έχει αναλάβει αλλά συμμετείχε σε τρεις διαγωνισμούς και είναι μειοδότης. Με εκτός 53, 55 και 57%. Αν είναι να εξυπηρετούμε έτσι αυτός που γνωρίζουμε, μάλλον δεν θα μας λέει, κυρία Κατσίμη, κανείς
Γεια, καλημέρα. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι έγινε κατάτμιση των έργων και ότι... Κατάτμιση. Η Νέα Δημοκρατία έχει μεγάλη εμπειρία. Την έκαναν οι περιφερειάρχες της που είναι στον εισαγγελέα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και αν υπήρχε, να είστε σίγουροι ότι οι υπόλοιποι εργολάβοι που συμμετείχαν εργολήπτες θα είχαν προσφύγει κατευθείαν και στα αρμόδια όργανα για να ακυρώσει το διαγωνισμό και αλλού. Αλλά όταν έχεις ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων που εμείς είχαμε την υπόνοια με αυτά που βρήκαμε ότι είναι δρομολογημένο για τις εταιρείες 7ης τάξης, για τις 5-6 μεγάλες εταιρείες. Είναι λογικό να βγάλεις αλλεπάλληλους διαγωνισμούς μικρότερου οικονομικού προϋπολογισμού προκειμένου να συμμετέχουν περισσότεροι. Είναι. Πήραμε σε αντίστοιχες εργολαβίες, στις παραχωρήσεις. Γιατί αυτό το κομμάτι, αν θέλετε, του αυτοκινητόδρομου ήταν πριν στην παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού. Πήραμε έκπτωση σε σχέση με τον προϋπολογισμό συγκεκριμένη παραχώρηση όπως υπολογίστηκε. Και αν ναι, ποια. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν πήραμε. Συμμετείχαν οι εταιρείες που συμμετέχουν στην Ολυμπία Οδό. Δώσανε μεγαλύτερη έκπτωση από τη συγκεκριμένη. Συμμετείχαν. Δώσανε ούτε τη μισή. Πάμε στο τελευταίο. Αν δεν μετείχε ο συγκεκριμένος εργολήπτης στην εργολαβία, ποια είναι η δεύτερη έκπτωση? Ο συγκεκριμένος εργολήπτης μπορεί να μην φέρει την εγγυητική, μπορεί να μην εκτελέσει το έργο. Ποιος είναι ο επόμενος, ποιο είναι το ποσοστό? Είναι της τάξης του 50%. Άρα, 510 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, είναι ο προϋπολογισμός του συνολικού έργου. Αν συνεχίσουν οι διαγωνισμοί με τις ίδιες εκπτώσεις, θα έχουμε πάνω από 50% εξοικονόμηση. Ανεξάρτητα ποιος είναι ο μειοδότης που θα αναλάβει το έργο. Επομένως, μάλλον, με αυτά που σας λέω και μπορείτε να τα δείτε και από τα στοιχεία που έχουμε καταθέσει στη Βουλή και από τους διαγωνισμούς και από τα πρακτικά και από όλα, μάλλον υπηρετούμε πολύ καλά το δημόσιο συμφέρον και αυτό δεν είναι διαπλοκή. Αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο είναι λάσπη στον ανεμιστήρα για να μας δείξει ποιο ήταν το 50% έκπτωση στα 5 μεγάλα έργα του αυτοκινητόδρομου που εκείνη έκανα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, επειδή μπαίνουμε σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, ποια είναι η δική σας εισήγηση στον Πρωθυπουργό? Τι θα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με το δικό σας το χαρτοφυλάκι? Θα τα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι η δική σας εισήγηση όμως. Θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Ναι, όλα εσείς τα έργα στο 17, κύριε. Βεβαίως, θα τελειώσουν και τα 5 έργα μέσα στο 17. Θα τελειώσει μέσα στο 17, το Μάρτιο του 17, η πρώτη φάση του μετρό της Θεσσαλονίκης. Όταν λέμε πρώτη φάση του μετρό της Θεσσαλονίκης, γιατί έχει γίνει μπενκούρ αυτό. Μηχανικού. Δηλαδή, θα έχει τελειώσει το κεντρικό κομμάτι. Ο μπενκούρ θα είναι στο επικρατεία της Νέας Δημοκρατίας. Μισό λεπτό. Γιατί διάβασα και μία ανακοίνωση χθες, προχθές, που εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένα τμήματα και τούνελ του αυτοκινητοδρόμου. Κάτω στο Δερβαίνι, λέτε. Στο Δερβαίνι, ναι. Και όχι μόνο. Και στην Παλαιοβούνα, στην Κλόκοβα, γιατί εκεί έχουμε ένα ρεκόρ διάνοιξη. Μέσα ένα χρόνο διανοίχθηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Ολοκληρώθηκε το τούνελ της Κλόκοβας, δηλαδή. Ναι. Μην χάσουμε όμως το μετρό της Θεσσαλονίκης, κύριε Υπουργέ. Έβγαλε η Νέα Δημοκρατία μια ανακοίνωση ότι αυτά ήταν έργα που είχε ετοιμάσει η κυβέρνηση Σαμαρά και τα εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός σήμερα. Αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο και άλλους και άλλα στελέχη των δύο κομμάτων κάνανε εγκαίνια με μεταφερόμενους εργαζόμενους και με μεταφερόμενα μηχανήματα. Εντάξει, πάντως πολλά έργα είχαν ξεκινήσει επί... Για θυμίστε μου. Δημοκρατίας. Για ποια λέτε? Καλά, η Κορίνθου. Καλά, μισό λεπτό. Οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν δουλεύουν εκεί, κύριε Υπουργέ? Όχι. Όχι, άλλοι εργαζόμενοι? Όχι. Είναι. Δεν δουλεύουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Γιατί για να δούλευαν οι ίδιοι εργαζόμενοι από τότε που ξεκίνησαν με τον κύριο Σουφλιά μέχρι που αναλάβαμε εμείς. Καλά, ο κύριος Σουφλιάς ήταν επί Καραμάλι, δεν ήταν επί Καραμάλι, ναι. Από τότε μέχρι σήμερα, μια δεκαετία, θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι απολωτριώσεις, να μην έχουν σταματήσει τα έργα, να έχουν ολοκληρωθεί οι αρχαιολογικές εργασίες, να υπάρχουν περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις. Εμείς όταν αναλάβαμε αυτά όλα ήταν στον αέρα. Πείτε μας και τα έργα μας και οι εργαζόμενοι. Πού ήταν εκεί? Πρώτη φάση. Ποια είναι η πρώτη φάση για να καταλαβαίνουν και οι Θεσσαλονίκοι οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί? Στο μετρό της Θεσσαλονίκης, μια που το λέτε, προσλήφθηκαν τον τελευταίο χρόνο πάνω από 3.000 εργαζόμενοι.
Ποιοι οι ίδιοι εργαζόμενοι? Όταν λέτε ίδιοι, τι εννοείτε? Οι ίδιοι σε σχέση με όταν στην αρχή ξεκίνησε το έργο. Όχι τα τελευταία 5-6 χρόνια που είχε σταματήσει. Ωραία. Άρα ναι, με το Πετρέλαιο Θεσσαλονίκης, δώστε μας ένα χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα είναι ότι το Μάρτιο του 2017 θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο τμήμα του Μετρό Θεσσαλονίκης, τα έργα πολιτικού μηχανικού, ναι, και μέχρι το 2020 θα έχουν ολοκληρωθεί και τα δύο έργα. Και το κύριο έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης, το πρώτο, και η επέκταση μέχρι την Καλαμαριά. Και το επόμενο που θα εγκαινιαστεί, ποιο θα είναι το πρώτο έτοιμο? Το πρώτο έτοιμο θα είναι ο αυτοκινητόδρομος του Μωρέα. Ολοκληρώνεται η περιφερειακή της Καλαμάτας μέσα στο φθινόπωρο. Και ακολουθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο τμήμα μέχρι τέλος του χρόνου στην Ιόνια Οδό. Ωραία, εκεί είμαστε αναγκασμένοι βέβαια μέχρι το 2017, διότι αλλιώς θα χάσουμε και τη χρηματοδότηση. Ναι, αλλά αυτό ξέρετε το χρονοδιάγραμμα. Εμείς το θέσαμε μέχρι το Μάρτιο του 2017. Ωραία. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε βάλει να είναι έργο γέφυρα για να απορροφήσει χρήματα από το επόμενο ΕΣΠΑ, από το ΣΕΣ. Μάλιστα. Επομένως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι κάτι θετικό πάντως για τη ζωή μας, να πηγαίνουμε σε έναν δρόμο που τον έχουμε συνηθίσει να είναι. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να προσθέσω δύο πράγματα. Ναι, ότι κλείνω. Με την ολοκλήρωση των έργων το Μάρτιο του 2017, θα, μετά από 6 μήνες, έχουν προβλεφθεί να ξεκινήσουν διαδικασίες για την αλλαγή των διοδίων και να πάμε στα αναλογικά διόδια. Ναι, θέλω να σας ρωτήσουμε, και... αλλά δεν προλαβαίνω. Ναι, το λέω εγώ, δεν πειράζει. Ναι, ένα αναλογικό. Και να έχουμε έναν εξορθολογισμό. Στα διόδια μετά το ζωγολατιό. Στα διόδια μετά το ζωγολατιό πληρώνουμε διόδια για έναν δρόμο που είναι υποκατασκευή, κύριε Υπουργέ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορείτε να βρείτε τον εκλεκτό κύριο Σουφλιά και τα στελέχη της κυβέρνησης Σαμαρά που δέσμευσαν τη χώρα σε αυτή τη λογική. Εμείς με συνέπεια. Αλλά και εσείς λέγατε ότι θα την αλλάξαμε. Όχι, δεν θα καταργηθούν, δεν μπορεί. Και ένα δεύτερο σχόλιο, αν θέλετε. Επειδή άκουσα τη συζήτηση πριν και άκουσα ότι μία από τις φωνές εντός εισαγωγικών της κεντροαριστεράς είναι υπέρμαχος του μη σπάταλου κράτους. Αυτό το μη σπάταλου κράτους η κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα παλεύει να το πολεμήσει. Διότι εμείς κληρονομήσαμε και κονταροχτυπιόμαστε όλη μέρα με τα κανάλια που δεν πλήρωναν ένα ευρώ, με τις άγονες γραμμές. Σας λέω για το Υπουργείο μου, έτσι, ναι, καταλαβαίνετε, ναι, τι γίνεται στους όλους χώρους. Με τις άγονες γραμμές στις αεροπορικές εταιρείες, με τον ΟΑΣΤ, με τις αποζημιώσεις αυτοκινητόδρομους που δώσαμε 764 εκατομμύρια λιγότερα από αυτά που είχε προβλέψει. Ωραία, υπάρχει ένα δισεκατομμύριο μαζί με τις άδειες. Βεβαίως, υπάρχει ένα δισεκατομμύριο. Είναι το μισό μνημόνιο, ξέρετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είχαμε κοντά μας τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφόρων και Διοικητικών.